Καλησπέρα σας. Θα θέλατε να μας πείτε κάτι για το αποτέλεσμα? Μας λυπεί πάρα πολύ το αποτέλεσμα, καθώς ελπίζαμε και πιστεύαμε ότι θα έπαιρνε το χρυσό εισιτήριο για το μεγάλο τελικό ο Βίκτορας. Πρέπει να σας πω ότι η υποδοχή της ελληνικής προσπάθειας ήταν πολύ θετική στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να έχουμε κάποιες ελπίδες ότι δεν θα επιβεβαιώνονταν αυτή τη φορά αυτά τα στοιχήματα, στα οποία εγώ προσωπικά, όπως έχω πει πολλές φορές, δεν δίνω και ιδιαίτερα μεγάλη σημασία. Σε κάθε περίπτωση όμως, ευχαριστούμε όλους όσοι εργάστηκαν για αυτήν τη μεγάλη προσπάθεια. Θεωρείτε ότι δεν πέρασε ενδεχομένως το μήνυμα που θα ήθελε η ελληνική αποστολή ιδανικά να περάσει μέσα από το μήνυμα, μέσα από τη σκηνική παρουσία? Για ποιο λόγο θεωρείτε εσείς ότι δεν πέρασε ενδεχομένως στην επόμενη φάση? Εμείς είχαμε μια αφαιρετική, μινιμαλιστική προσέγγιση απέναντι στα πράγματα. Και δεν είναι μόνο θέμα ελληνικής αποστολής, είναι θέμα και όλης της Ελλάδας, χωρίς να αποτελεί εθνικό διακύβευμα φυσικά το θέμα της Eurovision. Θα θέλετε να μας κάνετε για ένα σχόλιο για την πρόκριση της Κύπρου, που χάρηκαμε όλοι? Βέβαια, εννοείται. Χάρηκαμε όλοι πάρα πολύ με την πρόκριση της Κύπρου, το είπαμε και κατά τη διάρκεια της μετάδοσης. Ήμασταν πολύ χαρούμενοι. Θα θέλαμε να έχουμε διπλή ελληνική συμμετοχή φυσικά, αλλά νομίζω ότι ο Άντριου Λάμπρου ήταν εξαιρετικός. Ο Βίκτορας πώς είναι, ποια είναι η αντίδρασή του έτσι με το αποτέλεσμα? Καταλαβαίνουμε ότι έχει στεναχωρηθεί. Οπωσδήποτε, είναι ένα παιδί 16 χρονών, ο οποίος τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή? Χρειάζεται να συνεχίσει να ζει το όνειρό του. Και έχει κατανοήσει ότι αυτό που έχει ζήσει δεν το ζουν πολλοί 16χρονοι, ξέρετε. Εγώ είμαι χαρούμενη με το τραγούδι που στείλαμε φέτος. Λυπάμαι που δεν θα είναι στον μεγάλο τελικό. Ξέρετε τι σκέφτομαι? Δεν ξέρω, εγώ δεν ασχολούμαι κιόλας με τα social ιδιαίτερα, από επιλογή. Πρέπει να είμαστε λίγο χαρούμενοι με τους εαυτούς μας, για να μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι, γενναιόδοροι και καταδεκτικοί και με τους άλλους.